Γεια σας και από μένα. Θέλω να χαιρετήσω καταρχάς την πρωτοβουλία της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται ότι μπορεί να είναι η έναρξη να ξυπνήσει το θηρίο από τη χειμερή ανάρκη, εννοώ το κόμμα, που δεν είναι χειμερία, μάλλον είναι μακρά ανάρκη, για να μπορέσουν τέτοια πράγματα να προχωράνε και ταυτόχρονα, όχι σαν είδος σεμιναρίου, αλλά πολιτικής πίεσης, να υπάρχει σε πολλά επίπεδα. Και μπράβο στην νεολαία που ξεκινάει, όπως έχει κάνει και ορισμένες άλλες πρωτοβουλίες, αυτό το σπάσιμο της μακράς νάρκης. Στο πρόσφατο παρελθόν, από τότε που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, εγώ προσωπικά, και θα αναφέρω το προσωπικό επειδή έχει μια σημασία όσον αφορά κάποιες πρωτοβουλίες, υπήρξαν με μια ερώτηση για βιομηχανική και φαρμακευτική κάναβη το Φλεβάρι του 2016, όπου εκεί έγινε ένα μπαράζ επιθέσεων, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θέλει να ξεχάσουμε τα μνημόνια βάζοντας την κάναβη μπροστά και όλα αυτά, τηλέφωνα από ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλη την Ελλάδα. Έχει σημασία ότι τον Ιούνιο του 2016 και αμέσως μετά άλλες δύο ερωτήσεις, τα πράγματα είχαν καταλαγιάσει τελείως. Έχει μια σημασία. Δεν ασχοληθήκανε με αυτό, δεν πήραν τηλέφωνα, δεν ζητήσανε να βγούμε σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Η δεύτερη λοιπόν ερώτηση ήταν για την ιατρική κάναβη τον Ιούνιο του 2016, όπου εκεί μέχρι να βγει άκουγα διάφορα από τα καθήλυνα αρμόδια υπουργεία και μάλλον όλοι οι εκπρόσωποι των άλλων υπουργείων συγκλίνανε ότι δεν θέλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πήγα λοιπόν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, βρήκα την πολιτική ηγεσία, του λέω τι κάνετε αυτό και αυτό. Εμείς λέει το αντίθετο, θέλουμε να απαλλαγούμε από το κυνηγητό ψιλοπαραβάσεων που γεμίζουν και φυλακές, αλλά και εμείς τρέχουμε και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τα σοβαρότερα ζητήματα. Αυτό ήταν σαν παρέθεση. Η τρίτη ερώτηση ήταν για την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου για την κάναβη και την ιατρική της χρήση το Μάρτιο του 2017. Και τέλος, σε προχτές μόλις, έγινε ερώτηση που τη συνυπόγραψαν 50 βουλευτές, επειδή έγινε πολύ άμεσα. Οι άλλες ερωτήσεις ήταν περίπου 70 με 80 βουλευτές. Η τελευταία λοιπόν ερώτηση αφορούσε τις έκνομες ενέργειες και διώξεις σε βάρος παραγωγών και πολιτών βιομηχανικής ή κλωστικής κάναβης που έγινε στο Ηράκλειο. Επομένως, θέλω κέρασμα από εσάς για την ερώτηση που καταθέσαμε, για να μην έχετε διώξεις λόγω ότι πουλάτε τέτοια εμπορεύματα. Λοιπόν, μια ιστορική αναδρομή πολύ σύντομη. Η απαγόρευση στην Ελλάδα της χρήσης της κάναβης σε όλες τις μορφές της έγινε το 19, δηλαδή τότε που άρχισαν παγκοσμίως όλες οι απαγορευτικές πολιτικές, που κορυφώθηκαν με τη σύμβαση της Βιέννης, δηλαδή του ΟΗΕ, Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ ήταν, όπου οργανώθηκαν οι κατασταλτικές πολιτικές παγκοσμίως. Στην Ελλάδα η κεντρική θέση είχε ένα νομοθέτημα της Χούντας του 1970 που προέβλεπε αυστηρότατες ποινικές διώξεις για εμπόρους αλλά και για χρήστες. Κάποια βήματα εξυγχρονισμού γίνανε το 87 και το 93, που όχι μόνο αναγνώρισαν την ανάγκη ανάπτυξης υπηρεσιών πρόληψης και κοινωνικής επανένταξης, αλλά κυρίως για πρώτη φορά υιοθέτησαν το διαχωρισμό εμπόρων και χρηστών. Και έχει μια μεγάλη σημασία, μιλάμε τώρα για το 1993. Η απαγορευτική πολιτική απέτυχε πλήρως, όπως θα ξέρει και εδώ το ακροατήριο, σε όλες τις εκδοχές της. Απέτυχε στο στόχο της να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, γιατί αντί για αυτό ενισχύει την παραοικονομία και τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης ουσιών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, οι ποσότητες που παράγονται και διακινούνται είναι περισσότερες παρά ποτέ. Ο τζίρος παγκόσμιας διακίνησης ουσιών ξεπερνά τα 300 δις ετησίως
και το κόστος της καταστολής από τις διοκτικές αρχές ξεπερνά τα 100 δις. Μιλάμε για τρομακτικά νούμερα, αλλά πέτυχε όλη αυτή η πολιτική στο στόχο να προστατεύσει τη σωματική και ψυχική υγεία των ατόμων, γιατί οδηγεί τους χρήστες στη μαύρη αγορά, όπου κυκλοφορούν τεχνικά ναρκωτικά, κάθε λογής νοθευμένες και επικίνδυνες ουσίες. Και απόδειξη είναι, εδώ μπορεί είναι και ο Νίκος ο Παρασκευός, να μας πει για τις φυλακές που είναι γεμάτοι και από χρήστες οι οποίοι για να καλύψουν τη δόση τους κάνουν μικροδιακίνηση και τα γνωστά πράγματα δεν χρειάζεται να αναφέρω περισσότερα. Σήμερα όμως είμαστε σε μια άλλη φάση. Και όχι μόνο παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Η κάναβης δεν έχει αποδειχτεί, το αντίθετο μάλλον από ιατρικές έρευνες και μελέτες, έχει αποδειχτεί ότι έχει μικρότερη επικινδυνότητα και προβλήματα από, για εξάρτηση και τα λοιπά, από άλλες ουσίες νόμιμες κατά άλλα, όπως το αλκοόλ και ο καπνός. Η νοοτροπία έχει αλλάξει διεθνώς και φυσικά ακολούθησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 14 κράτη της έχουν αποδεχτεί τη φαρμακευτική κρίση της κάναβης σε διάφορες σοβαρές παθήσεις και επιτρέπουν στους ασθενείς να την προμηθεύονται. Τελευταία σε αυτή τη λίστα προσθέθηκε και η Ελλάδα με τα σημαντικά νομοθετικά βήματα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για την έκδοση της ΧΙΑ του 2017, με την οποία η κάναβη μεταφέρθηκε από τον πίνακα Α στον πίνακα Β, ελαφρότερη δηλαδή μορφή κατάταξης σε ναρκωτικά, για ναρκωτικά. Και επίσης μιλώ για την ΚΙΑ του 2016, για τη βιομηχανική κάναβη και φυσικά για τον νόμο που ψηφίσαν πολύ πρόσφατα στη Βουλή φέτος, με τον οποίο επιτρέπεται η καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα και η χρήση της σε πάσχοντες από συγκεκριμένες ασθένειες για ιατρικούς λόγους. Προσωπικά είμαι υπέρ της αποποινικοποίησης της χρήσης και της νόμιμης ρύθμισης της κάναβης για κάθε χρήση, ακόμα και την ψυχαγωγική. Το παράδειγμα αυτό έχουν ακολουθήσει και άλλες χώρες. Νομίζω η Πορτογαλία είναι το καλύτερο παράδειγμα. Είναι η Ισπανία, η Ιταλία, η Ουρουγουάη, επίσης πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Ελβετία και Καναδάς. Και παντού είχαν θετικά αποτελέσματα. Και είμαι υπέρ αυτής της άποψης, από ποινικοποίηση δηλαδή, διότι θεωρώ απόλυτο μύθο τη θέση των οπαδών της απογορευτικής αντίληψης που λέει ότι νομιμοποιώντας την κάναβη ανοίγουμε την πόρτα σε σκληρά ναρκωτικά. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση για μερικούς από εσάς που είστε στο ακροατήριο. Θυμάμαι ένα φίλο μου τον Πράκτορα, τον Κώστα τον Σμυρνή, ορισμένοι μου κουνάνε το κεφάλι του, τον γνωρίζανε, ο οποίος κάποια στιγμή είχε εντοπίσει το εξής. Όρμησε η αστυνομία στον ομό Ηλίας, που ξέρετε ότι επέρονται εκεί πέρα και οι αρχές παλιά, ότι βγάζει την καλύτερη κάναβη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα φυσικά, όπου έγινε μια μεγάλη επίθεση της αστυνομίας και μάζεψε παραγωγούς, χρήστες, τα πάντα. Αυτός λοιπόν ο Πράκτορας εντόπισε ότι άρχισαν πια να παίρνουν κόσμος να παίρνει ηρωίνη. Δηλαδή εστρέψανε τον κόσμο στην ηρωίνη. Μπορεί να είναι ακραίο αυτό το παράδειγμα, αλλά εμείς δεν είχαμε εντοπίσει στα χωριά μας, εγώ προσωπικά στο χωριό μου δεν είχα εντοπίσει κανέναν εξαρτημένο από ηρωίνη, μόνο τότε εκείνη την περίοδο και προφανώς και ο Πράκτορας. Δεν ξέρω πότε θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε στην νόμιμη ρύθμιση της κάναβης, αλλά ακόμα και για την βιομηχανική κάναβη που καλλιεργείται και επιδοτείται, παρακαλώ, από το 1970 στην Ευρώπη και η καλλιέργειά της θεωρητικά επιτρέπεται, έχουμε εδώ πέρα το φαινόμενο που σας είπα στην αρχή για την ερώτηση που καταθέσαμε, όπου λιμενικό και αστυνομία συλλαμβάνουν νόμιμους παραγωγούς και εμπόρους σκευασμάτων που παράγονται από τη βιομηχανική κάναβη. Να πάμε τώρα σε κάποια που θα τα ονόμαζε τακτικά βήματα, ενταγμένα σε μια στρατηγική για
την αποποινικοποίηση και ορισμένα άλλα πράγματα που συνδέονται με αυτά. Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση. Προηγουμένως δεν άκουσα τον Ανδρέα τον Ξανθό πλήρως, παρά λίγο στο τέλος. Και ο Ανδρέας, επειδή έχουμε κάνει κουβέντες, είναι υπέρ αυτής της άποψης. Ίσως να είναι πιο συγκρατημένος από ό,τι απαιτείται, ίσως λέω. Αλλά υπάρχουν αποσπασματικές προσεγγίσεις από τα Υπουργεία. Όταν δεν προχωρούσε η ιστορία αυτή, είδα τον Τσίπρα στη Βουλή και του είπα τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Μου λέει, πού κολλάει? Του λέω, στο συντονισμό των Υπουργείων. Το ίδιο βράδυ με πήρε ο Βερναδάκης και μας κάλεσε σύσσευση με άλλα 5 Υπουργεία, και εγώ που είμαι απλός βουλευτής, ήμουνα και εγώ καλεσμένος, για την κάναβη. Και έτσι προχώρησε αυτή η ιστορία που σας είπα με τον νόμο που ψηφίσαμε πρόσφατα. Δεν πρέπει να χρειάζονται φυσικά αυτά τα πράγματα, ένας πρωθυπουργός να ασχολείται και με αυτό. Κακώς, αλλά ήταν τελικά αναγκαίο. Χρειάζεται μια πλήρης λοιπόν ολιστική προσέγγιση. Καλλιέργεια από μικρομεσαίους παραγωγούς σε συνεργασία με αδειοτημένους μεταποιητές μέσα από συνεταιρισμούς και εμπορικές συμπράξεις. Φοβάμαι, δεν ξέρω, αλλά φοβάμαι ότι η υλοποίηση του νόμου που ψηφίσαμε δεν βοηθάει, να πω την πιο μαλακή έκφραση, αυτό που μόλις είπα. Δηλαδή, αγροτική παραγωγή από μικρομεσαίους παραγωγούς και εμπόρους, ας πούμε, και διακινητές, ας πούμε, προς το κρατικό μονοπόλιο, δεν βοηθιέται. Έχω πολλές, έτσι, με πλησιάζουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή διαβάζουν, φαίνεται, έχω ασχοληθεί, από όλο τον κόσμο, Αμερική, Καναδά, Ισραήλ, Ολλανδία, για ότι θα υποβάλουν και πώς θα υποβάλουν τις προτάσεις τους, τα σχέδια, ας πούμε, για την παραγωγή, ας πούμε, της κάναβης μέχρι το τελικό προϊόν. Τα λεφτά είναι πολλά για κάθε, για να ξέρετε κιόλας, για κάθε επιχείρηση που θα έρθει, και επομένως αυτό δυσκολεύει αφάνταστα, είναι απαγορευτικό μάλλον, τους μικρομεσαίους παραγωγούς ακόμα και σε συνεταιριστική βάση να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Άρα η έκδοση της σχέα που θα γίνει θα πρέπει να βάλει τέτοια ζητήματα, να προβληματιστεί, για να έχουμε πολύ πιο καλύτερο αποτέλεσμα από το νόμο που ψηφίσαμε. Τώρα, οι θετικές επιπτώσεις στην πορεία αυτή είναι καταπολέμηση, όπως είπα, του οργανωμένου εγκλήματος και της μαύρης αγοράς, είναι διασφάλιση των δικαιωμάτων ενήλικων χρηστών, είναι ωφέλη για την υγεία. Αν θέλετε, στην πορεία της κουβέντας να πούμε σε ποιες ασθένειες είναι, και άλλοι εδώ πέρα, όπως ο Οικονομόπουλος, ο οποίος μπορεί να περιγράψει ποιες ασθένειες, ας πούμε, βοηθάει η κάναβη σε διάφορες εκδοχές της, για την κοινωνία ωφέλει και φυσικά για την οικονομία. Στην Αμερική, πέρα του Συνωμένες Πολιτείες, πέρα του ποσού που δίνουν σαν επιχειρήσεις στη φορολογικά, πληρώνουν και στην τοπική κοινωνία, σχολεία, πανεπιστήμια και δήμους, λόγω της παραγωγής της κάναβης στην περιοχή τους. Έχουν σημασία όλα αυτά. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τους ηλιόσπορους, είχα δει μια παρουσία που κάνανε, είναι περίπου 1 εκατομμύριο χρήστες στην Ελλάδα κάναβης, εκ των οποίων λένε ότι 250 είναι για χρήστες για ιατρικούς λόγους. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό το νούμερο 250, νομίζω είναι πολύ λιγότερο. Εντάξει, δεν έχει σημασία όμως, απλώς νομίζω ότι ακόμα δεν έχει ενδυνάμει, μπορεί να είναι. Λοιπόν, για μια πετυχημένη και ολοκληρωμένη θεσμική μεταρρύθμιση για τη μείωση της βλάβης από τις εξαρτήσεις και την νόμιμη ρύθμιση της κάναβης, απαιτούνται τα εξής βήματα. Αποποινικοποίηση, όπως είπα και πριν, των ουσιών, με θέσπιση ορίων κατοχής και ενίσχυση των δομών πρόληψης και θεραπείας.
Η Πορτογαλία είναι ένα λαμπρό παράδειγμα πώς αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Είχε μεγάλα προβλήματα από αυτή την ιστορία. Τελικά το 2001 προχώρησε σε μια μεγάλη τομή και αποποινικοποίησε την χρήση, και οι χρήστες όμως αντιμετωπίζουν κάποιες διαδικασίες που οδηγούν σε διοικητικά μέτρα, δηλαδή πρόστιμο και ορισμένες άλλες συνέργειες για, με ομάδες επιστημόνων που κουβεντιάζουν με το άλλο, μπορεί να τα πούν αναλυτικότερα άλλοι. Δεύτερον, δημιουργία εθνικού φορέα. Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα που σας περιέγραψα και εγώ για την δυσκολία της συνεννόησης και τα λοιπά μεταξύ των Υπουργείων, πρέπει πια να σταματήσει με τη δημιουργία ενός εθνικού φορέα που θα ασχοληθεί με την παραγωγή, δηλαδή το πώς θα γίνεται η παραγωγή, τη μεταποίηση και τη διάθεση της κάναβης για όλες τις χρήσεις, και ιατρική και βιομηχανική και εφορική, για να λυθούν έτσι τα προβλήματα που είπα προηγουμένως. Τρίτον, αυτοκαλλιέργεια ελεγχόμενων ποσοτήτων μέσω μητρώου ασθενών, με όλες ας πούμε τις προβλέψεις το μητρό να μην ξεφεύγει και να μην ξεφεύγει και μαθεύεται σε άλλους. Και τέλος, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, κάλυψη, υπάρχει τώρα ο νόμος για την κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία και συνταγογράφηση. Πρέπει όμως να γίνει ενημέρωση των γιατρών, γιατί οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ενδεχομένως ούτε μία συνταγή να έχει γραφτεί από γιατρό στην Ελλάδα για λήψη σκευασμάτων από το εξωτερικό, γιατί εδώ δεν έχουν προχωρήσει. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Οι ιατρικές λέσεις κάναβης, το λέει και οι ιατρικές τι σημαίνει, μπορεί να γίνει με συνεργασία με γιατρούς, δηλαδή καλλιεργητές και κατασκευαστές των τελικών προϊόντων, λάδι και τα λοιπά, εθέρια έλαια, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών με παρακολούθηση ιατρική. Αυτές οι λέσεις λοιπόν τις λένε ιατρικές λέσκες. Και προχωράω για τη ρύθμιση και της εφορικής κάναβης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω. Να πάμε σε ένα μοντέλο που έχει επιτυχία στην Ισπανία, όπως είναι κοινωνικές λέσκες κάναβης, δηλαδή είναι μη κερδοσκοπικά σωματεία που καλλιεργούν συλλογικά κάναβη αποκλειστικά για τα μέλη τους, δηλαδή καλύπτουν τη ζήτηση των μελών τους και διασφαλίζουν την ποιότητα της κάναβης, και έτσι δεν έχουν σταματάει στην αλλαγή με το οργανωμένο έγκλημα. Σε θεσμοθέτηση της καλλιέργειας σε ελεγχόμενο χώρο με εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό μητρό, δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει, αλλά μπορεί να εγγράφεται όπως και παραπάνω είπα. Και τέλος, αποποινικοποίηση της κατοχής για προσωπική χρήση με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση των αδειοδοτημένων σημείων πώλησης, διάθεσης, για να αποθαρρυνθεί και να ελαχιστοποιηθεί η παράνομη διακίνηση. Σε πολλές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχουν τέτοια σημεία, όπως υπάρχουν και φαρμακεία, ειδικά που παρέχουν με συνταγή ιατρική κάναβη. Τέλος, το οποίο είναι το πιο απαλότερο και πρέπει άμεσα να γίνει, και αν είναι εδώ ο Ανδρέας να το πάρει υπόψη του, ότι η καναβιδιόλη, δηλαδή η CBD, σε τρόφιμα μέχρι τουλάχιστον την περιεχρηκότητα 200 μιλιγκράμ να επιτραπεί, καθώς και η τετραϊδροκαναβινόλη THC μέχρι 0,2% από ποικιλίες κλωστικής κάναβης, όπως προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, που όμως θεωρείται εμέσως ναρκωτικό από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από τον ΕΟΦ. Και κατ' επέκταση, αφού τα όργανα αυτά της πολιτείας το θεωρούν έστω και με έμεσο τρόπο ναρκωτικό, καταλαβαίνετε ότι τα Υπουργεία
δεν μπορεί να κάνω τίποτα. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να βοηθήσει ο Εθνικός Φορέας που ανέφερα προηγουμένως. Αυτός είναι παραλογισμός τελικά, γιατί δεν είναι ψυχοτρόπο, δεν είναι ψυχοτρόπος ουσία, έτσι, και δεν έχει παρενέργειες. Παράδειγμα είναι αυτά που αναφέραν προηγουμένως για τα Χανιά, αλλά και στο παρελθόν με το cannabis shop και τα λοιπά. Επομένως, αυτά πρέπει να επιτρέπονται, πρέπει άμεσα αυτά τα, να μπαίνουν στα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής, χωρίς συνταγογράφηση και ειδική αδειοδότηση. Με αυτόν τον τρόπο τα θεραπευτικά ωφέλη της CBD θα είναι διαθέσιμα σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό, ποσοστό του πληθυσμού μέσω της τροφής και δεν θα περιοριστεί στα φάρμακα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' ακούστε.